και εμείς από την IFU τη σημερινή πρωτοβουλία και την προσπάθεια που γίνεται να ενωθούν όλο και περισσότερες φωνές εργατικών σωματείων σαν μια γροθιά απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση σε μια σειρά μέτωπα. Θέλουμε να δώσουμε ό,τι νέες δυνάμεις να βγουν στις μάχες, διαμορφώνοντας αγωνιστικό κλίμα, γιατί ο εργατόκοσμος βράζει και ψάχνει να βρει τη φταίη. Το τελευταίο διάστημα στην eFood, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μειώσεις, ενώ η εταιρεία έχει υποκτήσει στα κέρδη, αλλά και βρίσκονταν στη διαμόρφωση και τελικώς στην κατάθεση προς την εταιρεία επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας. Ως σωματείο, καταφέραμε και ήρθαμε σε πανελλαδικό συντονισμό μαζί και με τα υπόλοιπα 4 επιχειρησιακά σωματεία της eFood. Πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψη, ανταλλαγή πείρας και ενημέρωση των υπόλοιπων μελών του Σωματείου της Αθήνας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την εταιρεία. Υπάρχουν και μικρές νίκες. Δίνονται και παρέχονται μέτρα ατομικής προστασίας του πλέον στους διανομής. Νίκη ύστερα από πολύχρονους αγώνες των ταξικών δυνάμεων πάνω σε αυτό το αίτημα και πάνω από τους νεκρούς συναδέλφους μας. Προσπαθούμε και δρούμε συντονισμένα με αποκορύφωμα την πανελλαδική απεργία που πραγματοποιήθηκε στην IFU της 4 Νοέμβρη έχοντας πολύ καλή συμμετοχή στην πόλη μας. Από αυτό το βήμα και με αφορμή τον ένα χρόνο από το εργοδοτικό έγκλημα στα Τέμπη, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν αποφάσεις μέσα από χώρους δουλειάς. Όπως έκανε και το δικό μας σωματείο, χωρίς να περιμένει ούτε στιγμή καμία ΓΕΣΕΕ, κανένα εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης να πάρουν απόφαση. Απεργία που βάζει μπροστά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα αναγκάζει τις εργοδοσίες να παίρνουν όλα τα μέτρα για να γυρνάμε στα σπίτια μας σόι. Τη μέρα της απεργίας, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θέλουμε να μην υπάρχει κόκκινο κουτί στους δρόμους για να γεμίσει ξανά η πόλη μας με χιλιάδες απεργούς και να φωνάξουμε τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Γιατί το σύνθημα στον μπλοκ των διανομέων πέρσι, στις μεγάλες κινητοποιήσεις που έλεγε 57 νέοι άνθρωποι νεκροί, 53 διανομής νεκροί, ίδια η αιτία, ίδια η οργή, μας δείχνει πως ο αγώνας για τη ζωή θέλει χιλιάδες εργαζόμενους μαζί. Βρισκόμαστε σε περίοδο αυτερεσιών, 12 και 13 Φλεβάρι, όποιος ξέρει κάποιον νηφουντά να μας πει αμέσως να έρθει εδώ. Είμαστε σε ευρύγωση γιατί η εταιρεία χτυπάει τους μισθωτούς όσο και τους δίθεν ελεύθερους επαγγελματίες. Εργοδοτικές λογικές θέλουν να διχάσουν τους εργαζόμενους. Το λέμε ξεκάθαρα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Όποιο και αν είναι το μοντέλο εργασίας, σκοπός μας είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις στο μισθό για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας. Κόντρα σε όλους τους υπηρετούν το παιχνίδι της εργοδοσίας και θέλουν να μας χωρίσουν, απαντάμε με νέες εγγραφές, κοινές εξορμήσεις μισθωτών και freelancers πιο πολύ στον αγώνα. Ναι. Εξοργιζόμαστε όταν μαθαίνουμε ότι έχουν σκάσει από τα κέρδη. Ο όμιλος Delivery Hero, το που δανείστηκε από την ελληνική θηγατρική online delivery, ηλεκτρονική πλατφόρμα στην eFood, 20 εκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 2023 ξαναδανείστηκε άλλα 28. Για όλα αυτά, χτίζουμε τη δικιά μας επίθεση απέναντι γιατί η υπομονή μας τελείωσε και σειρά έχει ο αγώνας. Βρισκόμαστε συχνά σε πιάτσες. Σε 2 εβδομάδες είχαμε περισσότερες εγγραφές από ό,τι όλο τον προηγούμενο χρόνο. Το περιεχόμενο της κουβέντας εμπλουτίστηκε. Ακούμε τι έχουν να μας πει και οι συνάδελφοι. Δίνουμε βήμα και χώρο σε όλα τα μέλη να συμμετέχουν στις εξορμήσεις. Ακούμε επίσης μέλη του δουσού που θέλουν να μπουν σε μάχη να λένε από τους συναδέλφους: μπράβο παιδιά, μακάρι να είχαμε και εμείς σωματείο στη δουλειά μας σαν εσάς. Με μπροστά τους πρωτοπό τους εργάτες συμπαρασύρουμε κι άλλο στη μάχη. Δεν υπάρχει παβάλι. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τις δυνατότητές μας. Θέλουμε όλες τις συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις να εμπεριέχουν στο ύψος του κατώτατου μισθού τον όρο της ρήτρας αναπροσαρμογής αναφορικά με την ακρίβεια. Δηλαδή, ο μισθός μας να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω ανάλογα με την αύξηση του πληθωρισμού. Τελειώνοντας να αναφέρουμε, σπάσαμε το πέπλο αδράνειας που υπήρχε στις πιάτσες μέσα από την οργανωμένη δράση μας. Δεν σημαίνει ότι θα είναι για πάντα έτσι. Με κουβέντα που θα δούμε, με τακτικές συνελεύσεις, αξιοποιούμε όλα τα μέσα για να φτάσουμε σε περισσότερους. Ευελπιστούμε να φτιάξουμε σποτάκι και για την απεργία και για τις εκλογές, για να πέσει στα ραδιόφωνα της πόλης. Το επόμενο διάστημα θα συμβάλλουμε και εμείς στην προσπάθεια να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση σε μια σειρά κλάδους με αφορμή τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, σε συντονισμό και με τα άλλα σωματεία. Η απεργία θέλουμε να είναι όσο πιο μαζική γίνεται. Θέλουμε να είναι ένασμα για ακόμα περισσότερους αγώνες. Γιατί όσο πιο πολύ, τόσο πιο δυνατοί. Και όσο έχουμε γερό ταξικό τιμόνι, σούζα θα τους πάμε, συνάδελφοι.